δεν είμαστε μόνες μας. Δεν είμαστε μόνες μας. Όχι, δεν είμαστε. Και ποιον άλλο είμαστε. Δεν τον βλέπεις τον άνθρωπο εδώ. Τι έγινε, γεια σας. Είναι ο εγκέφαλος που κοιμάται. Ο δικός σου έχει ξυπνήσει όλος. Ο μισός. Όχι, δεν ο μισός, γιατί και εμένα ο μισός σήμερα. Πόσες ώρες κοιμήθηκες εσύ. Τόσες. Εσύ. Άλλο τόσο. Στον αέρα. Λοιπόν, τώρα. Υπέροχα. Λοιπόν. Καλησπέρα. Γεια σας. Τι κάνεις. Δύσκολη χθεσινή βραδιά. Ευχάριστη όμως. Πολύ ευχάριστη, πολύ ωραία. Ήμασταν στο Μας για Μας, που ήταν ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Τι κούκλος. Ναι. Και φωνάρα. Και πολύ ωραίο πρόγραμμα. Αχ, εγώ πάλι δεν μπόρεσα να έρθω. Και τα κοριτσάκια υποθυμάγανε. Εσύ δεν. Εσύ μαζί πηγαίνουμε στον Τάντα, με τη Λίτσα πάω στο Μας για Μας. Ναι. Εσύ πας όμως παντού. Εγώ πάω και στα δύο. Θα βρεθούμε και οι τρεις στον Ταλούζ, είπαμε. Α, ναι. Αν είναι στον Ταλούζ, κάνουμε. Εγώ έχω το πολυμηχάνημα. Ναι, και εγώ αυτό έχω. Ναι, εκτυπωτή όλα τα πάντα. Το σχολείς. Αυτό θα έλεγα και εγώ. Γιατί το παίρνουμε όλοι και δεν το χρησιμοποιούμε. Εγώ, παιδιά, καθόλου. Καλά, και Tom Cruise, ο οποίος κάνει... Ο ίδιος. Όχι, δεν το είναι ο εγκέφαλος αυτός ο μισός, έχει ξυπνήσει το ίδιο κομμάτι. Που είναι ο ίδιος, δεμένος. Είναι ο ίδιος. Δεμένος με σκηνιά. Είναι πολύ ψηλά, σε μία έτσι μητερή του ουρανοξύστη μύτη. Και πόσο χρόνο είναι, 100, γέρασε πάρα πολύ. 100. Δεν είναι πολύ πιο μεγάλος από ό,τι ήτανε. Ήτανε, αλλά δεν ξέρω αν φαίνεται. Όχι, εντάξει, μια χαρά φαίνεται. Λίγο μεγάλο και το μαλάκι, λίγο κούρεμα θέλει. Μα κατεβαίνει, δεν είναι πολύ μακρύ ήτανε. Ναι. Να πάει σε ένα κομμωτήριο, δώσου τη χρήση. Είναι για τις ανάγκες της ταινίας. Έχουμε και κινηματογράφο, είδες τίποτα. Δεν είδα. Ούτε εγώ, τι φυσικά. Κάνω, δεν εσύ. Δεν πρόλαβα. Ούτε εγώ, αλλά... Θα πάμε κινηματογράφο κατευθείαν. Δεν θέλει. Α, έχουμε και τεχνολογία. Καλά. Γιατί το πέρασε αυτό, λοιπόν. Νόμιζα. Το πέρασε, για να μην πω κάτι άλλο. Ναι, να μην πεις γιατί το έχεις λίγο τελευταία. Λοιπόν, τι θα μας παρουσιάσεις. Όπως είπαμε την προηγούμενη φορά, μετά την πρωτότυπη φωτογραφική μηχανή που είναι και προτζέκτορας, τώρα έχουμε το πρωτότυπο ποντίκι. Είναι ποντίκι και σκάνερ μαζί. Έχοντας μια φωτογραφία πάνω στο γραφείο σας. Περνώντας το ποντίκι πάνω από τη φωτογραφία και καλύπτοντας την επιφάνεια σιγά σιγά, σκανάρεται η εικόνα και εμφανίζεται ψηφιακά στην οθόνη μας. Έλα. Πώς σας φαίνεται αυτό. Φοβερό. Υπέροχο. Είναι μεγάλο το ποντίκι αυτό. Λίγο μεγαλύτερο από τα κανονικά. Πολύ λίγο. Μην φανταστείς. Αυτό μπορώ να το αποθηκεύσω εγώ στην οθόνη μου, την ναι, φωτογραφία. Κανονικά. Φωτογραφία σε JPEG format. Oh. Που είναι πολύ γνωστό πρότυπο εικόνας. Μπορείς να το ανεβάσεις και στο Facebook, να το έχεις και να το αποθηκεύσεις. Τι κόστος έχει αυτό το ποντικάκι. Θα το πάρει Βάσο. Δεν ξέρω. Εγώ έχω επίσης ένα άλλο ποντικάκι, το οποίο είναι πάρα πολύ χαριτωμένο. Είναι μικρό τόσο δά. Που είναι σε τέτοιο και... Δεν κοιτάει, δεν κάνει τίποτα. Σε κύλινδρο και περπατάει. Όχι για ζωντανό. Αφού είπε είναι χαριτωμένο τόσο δά ποντικάκι. Χαριτωμένο. Εννοούσε μικρό μάους ποντίκι από υπολογιστή. Πέτυσε, δεν μπορώ να επαναληφθώ. Νομίζω το συνδύασε με το... Εγώ νομίζω που είναι σε... Ο λάπτοπ. Έχω ένα πολύ μικρό δώρο μου το είχαν κάνει. Είναι τόσο δε ποντικάκι. Αλήθεια λέω, το έχω. Τι χρώμα. Μαύρο. Ωραία. Ναι, είναι με ένα σύρματο. Να σου ζήσει. Όταν γεννήσει, κράτα και με ένα. Γι' αυτό ρώτησα πριν για το μέγεθος του ποντικιού. Με βολεύει, είναι πολύ μικρό, δηλαδή έτσι να το κάνεις κρύβεται. Εμένα σου πω δεν μου αρέσει, δεν με βολεύει το μικρό. Δηλαδή δεν μου κάθεται καλά στο χέρι. Απλά, όχι, είναι λειτουργικό το θέμα, αλήθεια σας λέω. Δηλαδή, και η φωνή ναι, από επειδή... πάνω, γρήγορα να τελειώνουμε, έχουμε ξεφύγει από το χρόνο. Δεν, όχι, δεν υπάρχει περίπτωση. Μετά τη δική σου εκπομπή δεν θα δούμε. Λοιπόν, ναι, να σας δεν θα την παίξουμε. Θα την παίξουμε. Λίγο να ανακοινώσουμε το όνομα της τυχερής που τηλεφώνησε πρώτη και να διευκρινίσουμε κατά τη διάρκεια που ήταν... Πες τα, εσύ, το λέμε με τον τόλο. Κατά τη διάρκεια που... Ναι, ο κύριος Σωτήρης θα μας κάνει ένα κοντινό πλάνο για να τα πούνε εδώ τα παιδιά. Συνεχίζουμε εμείς για να πες βάζω την κλήρωση. Λοιπόν, να διευκρινίσουμε, είπα και προηγουμένως, την νικήτρια. Είπαμε έτσι μία μαγιά. Έχω και τον τόλι και με εμπνέει να χρησιμοποιώ ένα άλλο λεξιλόγιο. Εσύ ξενύχτησες για να τα ετοιμάσεις όλα. Εγώ ξενύχτησες, δηλαδή μετά φύγαμε. Έφυγα εγώ από μαζί μας, εσύ έκατσες ακόμη λίγο. Λέω θα το μοντάρω το βιντεάκι που τράβηξα. Τώρα το βράδυ, γιατί άμα κοιμηθώ, λέω μετά πάλι δεν θα ξυπνήσω. Το ετοίμασα το δέκα και μετά κοιμήθηκα. Ξημερώματα.
Ο σωστός επαγγελματίας, βρε παιδί μου. Το έχουμε έτοιμο, αποκλειστικό. Δηλαδή, χθες έγινε το event και σήμερα το μεσημέρι θα δούμε το βίντεο. Δηλαδή... Να πούμε, μίλησε αποκλειστικά στην τηλεόραση του West. Ναι, πήρες μια συνέντευξη όπου, Λίτσα θα το πω. Εντάξει, τώρα τι να πω. Τι θέλατε. Δεν από τους τηλεθέντες, δεν και εμείς δεν κρατάμε τίποτα μυστικό. Τι έγινε. Άκου τι έκανε, την κάθα έκανε η Λίτσα, δεν θα το πιστέψεις. Τι έγινε. Δηλαδή, εντάξει, είναι ο Κωνσταντίνος ο Αργυρός έξω από το Μας για Μας, πριν μπει να τραγουδήσει. Το κρύο καημένος. Παίρνει μια συνέντευξη λίγα λόγια. Ναι. Και τι κάνει, τι του λέει. Τι του λέει, βρε. Στο ξεκίνημα συνέντευξης. Είπε λάθος όνομα. Άκου τώρα. Τι λες τώρα. Αντί να πει Κωνσταντίνος Αργυρός, είπε. Και ξεκίνησε με πολλά έτσι, ο πολύ αναμενόμενος. Θα το δούμε αυτό το έχουμε. Ο πολύ αγαπημένος, Κωνσταντίνος Γαλανός. Τι να κάνω. Εδώ στα Μας για Μας και κοντά μας έχει το πολύ αναμενόμενο και το πολύ συνεχίζει και αγαπημένο Κωνσταντίνο Γαλανό. Αργυρό. Δεν ξέρω πάνω μου πριν. Εδώ μας έχουμε το πολύ αναμενόμενο και αγαπημένο γιατί πάλι σκοστάζει Κωνσταντίνο Αργυρό και τόσο αγαπημένο. Κοντά μας έχει το πολύ αναμενόμενο και το πολύ συνεχίζει και αγαπημένο Κωνσταντίνο Γαλανό. Αργυρό. Δεν ξέρω πάνω μου πριν. Εδώ μας έχουμε το πολύ αναμενόμενο και το πολύ συνεχίζει και αγαπημένο Κωνσταντίνο Γαλανό. Αργυρό. Δεν ξέρω πάνω μου πριν. Εδώ μας έχουμε το πολύ αναμενόμενο και αγαπημένο γιατί πάλι σκοστάζει. Μα ξέρεις ποιο είναι το μαγικό. Ότι βιαζόμαστε εκεί και ο μάνατζερ μας πιέζει γιατί ο κόσμος μέσα ήταν πολύ και περίμενε γρήγορα να κάνουμε την συνέντευξη. Ο καημένος άνθρωπος κρύωνε και όλες είχε και 2-3 βαθμούς χθες το βράδυ. Λέω κοντά μας έχουμε τον πολύ αγαπημένο, πολύ αναμενόμενο. Όλοι σε περιμέναμε εδώ πέρα Κωνσταντίνο Γαλανό. Εκεί που αυτός ήταν ανεβασμένος και φτιαγμένος. Έχει παγώσει. Λέει ποιος είναι. Την ώρα. Το κάνανε, ξέρεις. Όχι, το συνειδητοποίησε μόνη της. Το συνειδητοποίησε. Κάποιες φορές δεν το συνειδητοποιούμε κιόλας. Μπορεί να κάνουμε λάθος. Και λες τι γίνεται, γιατί όλος τράβωσε. Ναι, αλλά ξέρεις, μπερδεύτηκε γιατί ο Κωνσταντίνος Γαλανός έχει έρθει στο πλήρωμα. Ήταν ναι, ένας από τους προηγούμενους που είχαμε συνεντευξιάσει επίσης. Κωνσταντίνος ο ένας, Κωνσταντίνος ο άλλος. Τώρα στα χρώματα Αργυρός, Γαλανός, κόκκινος, πράσινος. Τι να κάνω, παιδιά κι εγώ. Αχ, Λίτσα μου, φαντάζομαι εκείνη την ώρα πώς ένιωσες. Καταπληκτικά. Καταπιή, Είναι, κοίταξε, είναι αυτά τα ωραία του ρεπορτάζ που συμβαίνουν και τα ωραία έτσι και των ζωντανών, όπως εδώ πρέπει να τα αποκαλύπτει όλα ο Τόλης. Όπου κι εμείς. Κάνουμε τα δικά μας. Θα σταλεί και αυτό. Μπορεί. Θα δούμε. Όλα, κάνε μια συλλογή. Εσύ το έχεις αυτό. Δεν είναι στο βίντεο τώρα που θα δούμε. Και να πούμε ότι τώρα το βίντεο αυτό που θα δούμε τώρα είναι ένα ειδικά μονταρισμένο. Πεντάλεπτο βιντεάκι, πιο μικρό για να παιχτεί εδώ στην εκπομπή. Αλλά μετά, αμέσως μετά την εκπομπή, έτσι λίγο νωρίς το απόγευμα, ολόκληρο το βίντεο από τη βραδιά που είναι πάνω από 10 λεπτά, θα το ανεβάσω στο Facebook και θα κοινοποιηθεί και στα group του Μας για Μας. Ολέ. Και το Α έχουν και το Β, έτσι. Σ' αγαπώ πολύ και για τους δυο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ, Μας για Μας. Μ' αρέσει αυτό το βλέπω τέλειος. Παναγιά μου, πώς είναι έτσι. Τι τέλεια φωτογραφία. Εμένα μου φωτομοντάζ δεν μπορούσε να με βάλει στο κεφαλάκι μου εκεί πάνω. Έχουμε και τάμτα την άλλη Πέμπτη. Τάμτα live. Πότε είναι ο Γκάνος? Νίκο Γκάνο, 29 του μηνός και Σταν στις 5 Ιανουαρίου. Πολλά events στη Δυτική Μακεδονία και γενικότερα στα μαγαζιά της πόλης. Και πριν να αποχαιρετήσετε. Ναι, ναι, ναι. Έχουμε και Φλωρινά. Τώρα το φυλάκι. Ναι. Το στείλες, θα μου ξαναστείλεις άλλο ένα. Κράτησε το λίγο. Δεκεμβρίου στις 9 η ώρα. Τέλεια. Πάρ' το φυλάκι σου τώρα. Λεπτό. Θα σας δώσω κι εγώ. Πάρουμε κι εμείς. Το δικό μου κάπου έφυγε. Με πήγε στον Τάσο, το λέγα. Εγώ εδώ πιασα εγώ. Τάσο. Εγώ κάθομαι τόση ώρα, σας ακούω, γελάω. Εκεί με τα ποντίκια είχα λιώσει και κάτι ποντίκια μαύρα και μικρά. Τα σκότωσες όμως όλα κι εγώ. Εσύ δεν έχεις ποντίκι, χρησιμοποιείς το τάτσο. Όχι, εγώ το τάτσο, ναι. Αλλά φοβερό και το ποντίκι σκάν. Τάσο. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα. Γεια σου Τόλη, γεια σου Τάσο. 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 Γεια σου Τόλη, γεια σου Τάσο.